Φίλοι μου, γεια σας. Σήμερα θα κάνω μελιτζάνες τηγανιτές με σάλτσα, αλλά με άλλο τρόπο. Έχω χαράξει τις μελιτζάνες έτσι όπως τις βλέπετε, όχι μέχρι το τέρμα όμως, και θα τις βάλω με νεράκι στην κατσαρόλα. Εδώ έχω ντομάτα, κρεμμύδι, σκόρδο, αλάτι και πιπέρι. Να ετοιμάσω τη σάλτσα μου. Ανοίγω το μάτι από εδώ. Θα βάλω λαδάκι. Θα βάλω κρεμμύδι χοντρό κομμένο. Βάλαμε και το σκορδάκι, λίγο να τσιγαριστούν για να ρίξουμε την ντομάτα. Θα ρίξουμε την ντομάτα μας. Πιπέρι. Μαύρο. Και λατάκι. Ρίχνω και λίγο νεράκι και θα την αφήσω να βράσει. Θα ρίξουμε και λίγο αλάτι που δεν βάλαμε καθόλου. Και μόλις δούμε και μαλακώσουν οι μελιτζάνες, γιατί ακόμα θέλουνε, ήτανε και χοντρούλες, θα τις βγάλουμε. Εδώ έχω αλεύρι, να το έχω έτοιμο μετά για να τις αλευρώσω. Οι μελιτζάνες έχουν γίνει, τρυπιούνται μια χαρά και θα τις βγάλουμε. Βάλουμε και ένα κουταλάκι ζάχαρη στη σάλτσα μας. Γιατί είπαμε ότι τραβάει τη στιφύλα από την ντομάτα. Πολύ ωραία. Ας την τώρα εδώ να γίνεται. Μέχρι να κρυώσουν λίγο οι μελιτζάνες. Τι έχουμε βάλει εδώ να στραγγίξουν καλά. Να κρυώσουν λίγο για να μπορέσουμε να τις πιάσουμε με το χέρι, να τις χωρίσουμε. Η σαλτσούλα μας είναι έτοιμη, έχει τύξει. Ωραία, κλείνουμε το μάτι και την αφήνουμε. Περούμε τις μελιτζάνες μία-μία στο χέρι μας και από εκεί που είναι, που τις έχουμε χαράξει, τις κόβουμε μέχρι επάνω. Έτσι, τις βάλαμε σε ένα δίσκο με μία πετσετούλα για να τραβήξουν ό,τι υγρά έχουν.
Εκεί. Εκεί. Τις έχουμε χωρίσει ωραία, είναι έτοιμες. Ρίχνουμε άλλη μια πετσετούλα από πάνω. Σπατάμε λίγο για να μπορέσουν να στεγνώσουν, να τις τηγανίσουμε. Εκεί. Ρίχνουμε και λίγο αλατάκι από πάνω, γιατί δεν τις είχαμε αλατίσει καθόλου τις μελιτζάνες, μόνο που βάλαμε στο νερό λίγο. Εκεί. Φτάνει. Το λάδι μας έχει κάψει και ξεκινάμε. Αλευρώνουμε και βάζουμε στο τηγάνι. Αλευρώνουμε και βάζουμε στο τηγανάκι. Έτσι. Όταν θα τις φάτε αυτές τις μελιτζάνες, αν τις φτιάξετε, είναι σαν να τρώτε σιποτάκι. Δεν ξέρω γιατί, για μένα πολύ μου αρέσουν. Είναι κλειστές τώρα των Χριστουγέννων, οπότε για θα γίνουν λουκούμι. Δεν έχετε ιδέα τι ωραίες γίνονται. Τις γυρίσαμε μία φορά, θα τις γυρίσουμε άλλη μία αν χρειαστεί και θα τις βγάλουμε στο δίσκο μας. Μελιτζάνες λοιπόν τηγανητές με αλεύρι και σαλτσούλα. Αν σας άρεσε αυτό το βιντεάκι, είναι πάρα πολύ απλό, κάντε το. Γίνονται πάρα πολύ ωραίες. Απλά τσιβράσαμε πρώτα. Κάντε μια εγγραφή στο κανάλι μας. Κάντε μια κοινοποίηση να μας μάθουν και οι φίλοι σας. Και περιμένω να ακούσω και τα σχόλιά σας. Ευχαριστώ.